Καλημέρα και σε εσάς επίσης. Λοιπόν, σήμερα σας έχω πολύ δύσκολα. Α, okay. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν μια ανασκόπηση στο μήνα που πέρασε. Ο Μάρτης άφησε πίσω του 10.000 θετικά περιστατικά και ένα ποσοστό θετικότητας κοντά στο 1%. Σε σχέση πάντα με τον υπόλοιπο κόσμο, πώς το σχολιάζουμε αυτό, κύριε καθηγητά? Θεωρώ ότι σχετικά καλά τα πήγαμε, αν λάβουμε υπόψη ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη, Νότιο Αμερική, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει εκτοξευθεί κυρίως στην Νότιο Αμερική. Οι θάνατοι επίσης έχουν αυξηθεί παντού και φυσικά τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο γνωρίζουμε ότι αυτό πλέον οφείλεται στο αγγλικό στέλεχος. Στέλεχος το οποίο έχουμε και στην Κύπρο και το οποίο επεξηγεί και για ποιο λόγο είχαμε και εμείς αυτήν την έξαρση. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τουλάχιστον από την αρχή των χαλαρώσεων των Φεβρουάριων μέχρι τώρα έχουμε διανύσει 2 μήνες με σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, αλλά ταυτοχρόνως αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων από 120 που είχαμε τότε στα 350 κατά μέσον όρον αυτές τις μέρες. Με ανησύχησε λιγάκι πριν 2-3 μέρες που είχαμε 2 συνεχόμενες μέρες πάνω από 400, σε μια περίοδο που από σήμερα θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω χαλαρώσεις. Και εκεί που προσβλέπαμε σε μία πτώση των κρουσμάτων, βλέπουμε τα κρούσματα να παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Πράγμα που μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι δεν έχουμε περιθώρια να πάει κάτι λάθος. Ναι. Σήμερα έχουμε και επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίων στα σχολεία. Έχουμε ένα πρόβλημα με πολλά θετικά περιστατικά στη Λεμεσό σε ένα σχολείο με αυτοπεριορισμό μαθητών. Τώρα αυτό μας ανησυχεί. Έχουμε και το rapid test στους μαθητές. Πιστεύετε ότι είναι πηγή κινδύνου το σχολείο? Είναι πηγή διασποράς του κορονοϊού? Απεδείχθη ότι των τελευταίων καιρών αυτό συμβαίνει και ίσως αυτό οφείλεται στο αγγλικό στέλεχος, το οποίο μεταδίδεται και στα παιδιά πιο εύκολα. Δεν νοσούν φυσικά τα παιδιά, αλλά μπορεί να μεταδώσουν. Και η μετάδοση μπορεί να γίνει στο σπίτι και να πάει ο ιός στο σχολείο ή από το σχολείο στο σπίτι μέσω μόλυνσης από άλλα παιδιά. Επομένως, δεν είναι εύκολο να προσδιορίσεις ποια είναι η αιστεία της μόλυνσης. Από την άλλη μεριά όμως, εφόσον τα παιδιά θα υποβάλλονται σε τεστ και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ακόμα υπήρξε αυτή η μετάδοση στο συγκεκριμένο σχολείο και αν φορούν τα παιδιά τη μάσκα τους, τότε θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό τουλάχιστον στα λυκειόπαιδα και τα γυμνασιόπαιδα. Τώρα, κύριε καθηγητά, είχαμε αυτές τις χαλαρώσεις προχθές που ανακοινώθηκαν με το σταγονόμετρο, θα έλεγα εγώ. Αλλά πέστε μου κάτι, λύστε μου μια απορία. Γιατί δεν άνοιξαν τα θέατρα? Ξέρω ότι ήταν και εισήγηση και της επιστημονικής ομάδας να ανοίξουν. Γιατί δεν άνοιξαν, τι σας είπανε? Δεν μας έχουν εξηγήσει για ποιο λόγο δεν υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη εισήγησή μας. Επομένως, δεν μπορώ να πω για ποιο λόγο. Ίσως να ανησυχούν ακόμα για τους αριθμούς σε κλειστούς χώρους. Δυστυχώς ο καιρός μας δεν βοηθάει, έχει χειμωνιάσει πάλι. Εγώ θεωρώ ότι με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την σύγχρονων τρόπων δεινά αύξηση των θερμοκρασιών θα μας επιτρέπει να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους όλο και περισσότερο, πράγμα που θα συντείνει στη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως είδαμε και πέρυσι, και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι με ανησυχούν οι υψηλοί αριθμοί αυτή τη στιγμή, διότι ξανοιγόμαστε περισσότερο και έχουμε έναν εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε περίπου 2.300 κρούσματα την εβδομάδα. Αυτά είναι ενεργά κρούσματα και η πιθανότητα μετάδοσης πολύ μεγάλη. Εάν θυμάστε πέρυσι όταν ξανοιγόμασταν, είχαμε από 15 μέχρι 20 κρούσματα την ημέρα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα, επειδή μπαίνει στη ζωή μας και το ρινικό τεστ,
Αυτό τώρα πόσο αξιόπιστο είναι, γιατί το rapid test μπορεί να λέγαμε την άλλη φορά ότι είναι αξιόπιστο, αξιόπιστο μεν, αλλά δεν αναγνωρίζεται όσον αφορά τα ταξίδια, που σημαίνει κάποιοι δεν το θεωρούν αξιόπιστο. Και αυτόν για τον λόγο ότι άτομα με χαμηλό νοικών φορτίων δεν θα ανιχνευθούν με το rapid test. Γι' αυτόν και αν κάποιος έχει συμπτώματα και βγει αρνητικός, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το γενετικό τεστ για να σιγουρευθούμε. Επομένως, όλα τα rapid test υστερούν έναντι της PCR, από την άλλη μεριά να αποτελούν έναν όπλο επιτήρησης του τι συμβαίνει και ανίχνευσης τουλάχιστον αυτών που είναι υψηλά θετικοί, ναι, και απομόνωσής των. Το ρινικό τεστ, το ρινικό τεστ είναι αξιόπιστο, ναι. Υστερεί λίγο του ρινοφαρυγγικού, όπως και με την PCR. Αυτό το ξέραμε και με την PCR, ότι το ρινοφαρυγγικό ήταν το καλύτερο δείγμα που θα μπορούσε να πάρθει. Τότε γιατί το κάνουμε? Για να διευκολύνουμε τα παιδάκια τα οποία δεν ανέχονται εύκολα την μπατονέτα και το βρίσκουν λίγο οδυνηρό. Αυτό το άλλο το τεστ σάλιου που λένε θα κάνουμε και από αυτό, τι ιστορία είναι αυτή? Υπάρχουν τεστ σάλιου και για την ανίχνευση του αντιγόνου, αλλά και για PCR σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οτιδήποτε εμπεριέχει σύντομων χρονικών διάστημα, έχει και μια μικρή έκπτωση στην ευαισθησία του. Ναι. Κάτι άλλο, επειδή ρωτάνε και πάρα πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου, τα γήπεδα γιατί δεν ανοίγουν για τον κόσμο, που εκεί θα μπορούσαν και υπάρχει εισήγηση, θα μπορούσαν για παράδειγμα να υπάρχουν συνεργεία έξω από τα γήπεδα, να κάνουν το rapid test εφόσον το αναγνωρίζουμε και να πούμε θα μπαίνουν 5.000 μέσα σε ένα γήπεδο 20.000, αλλά όλοι με rapid test της ημέρας. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Θα έρθει και αυτόν φαντάζομαι, αλλά ο λόγος είναι αυτός που αναφέραμε προηγουμένως, ότι πρέπει να προχωρούμε με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Δεν μπορούμε να ξανοιχθούμε ευρέως και σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχει διάσταση απόψεων, κύριε καθηγητά, της επιστημονικής ομάδας με το Υπουργείο της Υγείας ή με άλλους στο Υπουργικό Συμβούλιο? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς δίδουμε κάποιες εισηγήσεις. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία να τις υιοθετήσει ή να τις απορρίψει. Τουλάχιστον από την τελευταία σειρά των εισηγήσεών μας, σχεδόν οι περισσότερες υιοθετήθηκαν. Ναι. Τώρα πάμε και λίγο στη Βρετανία. Βλέπουμε ότι στη Βρετανία, εκεί που τους περιπέζαμε, τους χλεβάζαμε, τους κοροϊδεύαμε, βρήκαν τον τρόπο και ξεπερνάνε σιγά σιγά το πρόβλημα. Αυτό γίνεται λόγω των μαζικών εμβολιασμών και της ανταπόκρισης του κοινού. Εκεί σου στέλνουν το μήνυμα ότι πρέπει να παρουσιαστεί στην τάδε μέρα, τάδε ώρα σε ένα συγκεκριμένο τόπο και οι Βρετανοί πάνε. Εμάς των τελευταίων καιρών εδώ πέρα παρατηρείται αυτός ο προβληματισμός σχετικά με τα εμβόλια και κυρίως αυτόν της AstraZeneca, το οποίο είναι στην Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιείται κατά κόρον και δεν έχουν ανακοινωθεί εκεί πέρα ούτε θάνατοι ούτε οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, παρόλο το ότι έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι εκεί πέρα. Επομένως, αυτοί προχωρούν, έχουν ξεπεράσει το 50% της εμβολιαστικής τους κάλυψης και θεωρώ ότι τους επόμενους 2-2,5 μήνες θα έχουν φτάσει το ποσοστό 70-75%. Και πέστε μου και κάτι τελευταίο, με τα φάρμακα, όσον αφορά τα φάρμακα και τον κορονοϊό, δεν φαίνεται, είναι θολό το τοπίο ακόμα. Έχουμε αρκεστεί στα φάρμακα που προϋπήρχαν και δεν ξέρω τελικά αν η χλωροκίνη είναι ένας μύθος στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Γιατί ακούστηκε ένα διάστημα, ακούγονταν πάρα πολύ, δώστε χλωροκίνη, κάντε με τη χλωροκίνη. Δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα ή είναι τελικά μύθος η όλη ιστορία? Η χλωροκίνη έχει αποδειχθεί ότι δεν προσφέρει κάποιαν ωφέλεια στη συγκεκριμένη νόσο, γι' αυτό και έχει εγκαταληφθεί. Αντιθέτως, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κάποια νοσοτροποποιητικά φάρμακα, τα οποία καταστέλουν αυτήν την καταιγίδα κυταροκίνων, η οποία οδηγεί σε πολυοργανική δυσλειτουργία τους ασθενείς και γι' αυτόν πεθαίνουν.
Από την άλλη μεριά, η Ρεμδεσιβήρ, η οποία είχε παραχθεί για να χρησιμοποιηθεί εναντίον του ιού της έμπολα, χρησιμοποιείται ακόμα διότι παρουσιάζει ωφελημότητα αν χρησιμοποιηθεί στα πρώιμα στάδια της νόσου. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή η Pfizer έχει στη διάθεση της ένα συσκεύασμα το οποίο ενεργεί κατά ενζήμου του ιού του κορονοϊού, επομένως δρά άμεσα κατά του συγκεκριμένου ιού, και αυτό το συσκεύασμα βρίσκεται σε κλινικές μελέτες αυτή τη στιγμή, φάσεως 3. Επομένως έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, έχει αποδειχθεί ότι δίδει πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπει πολύ σύντομα σε μελέτες φάσης 3. Υπάρχει επίσης και αυτό το σκεύασμα από το Ισραήλ, το οποίο επίσης δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, και πρέπει να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ.